Επειδή το θέμα μας είναι η αποτυχία ως οδηγός επιτυχίας. Μπράβο. Ναι. Ας ξεκινήσουμε λίγο από αυτό. 26.000 πλέον, 26-27.000 ναι. υποψήφοι για πανελλαδικές εξετάσεις δεν μπήκανε. Ναι, με, ναι, βάση, ναι, ναι. Με, θέμα, με λόγω της βάσης του 10. Τα έχεις πει και εσύ πολλές φορές ότι ήταν λίγο... Το περίμενες αυτό το μεγάλο αριθμό. Ήταν πάνω από το προβλεπόμενο. Εγώ νόμιζα ότι θα ήταν γύρω στις 23-24.000. Τελικά ήταν ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Πολύ στενάχωρο για πάρα πολλούς μαθητές. Ήταν προβλεπόμενο βέβαια ότι δεν είχαν απόλυτη συνέστηση για το τι πρόκειται να συμβεί, ούτε γονείς ούτε εκπαιδευτικοί. Και μάλιστα να μην μπερδευόμαστε ότι η ελάχιστη βάση εισαγωγής δεν είναι η βάση εισαγωγής. Είναι αυτό το οποίο ανακοινώνεται, είναι αυτό το οποίο μας δίνει πρόσβαση και μας επιτρέπει να δηλώσουμε το δύσκολη αυτή στο μηχανογραφικό μας. Μιλάμε για το 10. Δεν είναι απόλυτα το 10, πρέπει να είναι γύρω στο 8, η εκτίμηση δείχνει ότι κάτω από 8,27 θα είναι η ελάχιστη σχολή η οποία θα μπορούμε να δηλώσουμε. Μάλιστα. Η ΕΒΕ έχει να κάνει ανάλογα με το μέσο όρο των επιδόσεων των παιδιών επί του συντελεστή που έχει διαλέξει το κάθε τμήμα. Είναι περίπου στο 10, δεν είναι ακριβώς 10, αλλά σίγουρα κάτω από 8 δεν θα υπάρχει κανένα τμήμα. Όσοι γράψαν κάτω από 8 είναι πάρα πολύ δύσκολο, 8,2-8,3, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ενταχθούν σε ένα τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Υπάρχει πάντα η επιλογή να δηλώσουμε τα δημόσια ΙΕΚ τα οποία έχουν ανακοινωθεί, τα οποία έχουν αναβαθμιστεί πλέον και υπάρχει μια τάση αναβάθμισης των δημοσίων ΙΕΚ. Δεν πρέπει να είναι μια κακή επιλογή και πρέπει να δούμε τις εναλλακτικές πορείες. Δυστυχώς τα μηχανογραφικά αργήσαν πάρα πολύ να ανοίξουν, αργούν πάρα πολύ να ανοίξουν, οπότε η αγωνία των μαθητών και των γονέων τους εντείνεται. Καταλαβαίνω. Είναι, έχει γίνει ανοίξει μεγάλη ιστορία σχετικά με αυτούς που τους 26.000, δηλαδή έχει γίνει πολιτικό ζήτημα. Είναι τεράστιο το ποσοστό των φοιτητών, των υποψήφων φοιτητών που μένει εκτός. Τεράστιο. Εγώ το λέω ως πολιτικό ζήτημα, δηλαδή ακούω την αντιπολίτευση να λέω ότι κακώς μπήκε το μέτρο, πως όλοι, πως όλοι έχουν δικαίωμα εισαγωγή στην εκπαίδευση και κάποια λένε ότι εντάξει ρε παιδιά, και κάποιοι, κάπως πρέπει να υπάρχει και ένα όριο, δηλαδή κάπως πρέπει να το... περιορίζει, δεν ξέρω. Φυσικά και είναι μεγάλο λάθος με 3 και με 800 μόρια να μπαίνουμε στην τρίτο βάθμια εκπαίδευση. Είχε κρατήσει αστείο. Όμως είναι πάρα πολύ άδικο και αυτό είναι κάτι το οποίο το υποστηρίζω στο 100% να εφαρμόζονται νέες αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα και μάλιστα τόσο σκληροπυρηνικές όταν διανύουμε πανδημίες, κλείσιμο ναι. σχολείων. Θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ άκυρο εκ μέρους της από πολιτικής απόψεως. Αλλά με είναι την κάτι... Κεραμέως μην περιμένεις και πολλά πράγματα, δεν έχω απογοητευτεί από τη συγκεκριμένη, είναι... Δυστυχώς αυτό το πράγμα το οποίο συνέβησε σχετικά με την τριτοβάθμια εκπαίδευση με βρίσκει εκ διαμέτρου αντίθετη. Δεν μπορώ να βρω ένα καλό αλλαγή συστήματος μέσω μιας χρονιάς που δεν έχει ανακοινωθεί ούτε από την αρχή της χρονιάς. Mm-hmm. Έχουν καταργηθεί οι τράπεζες θεμάτων, εξετάσεις, αλλά στην τρίτη ηλικία τη χτυπήσαμε, ενώ μην ξεχνάμε ότι ανοίξανε σχολεία τα οποία κλείνανε, 15 μέρες καραντίνα το ένα τμήμα, 15 μέρες καραντίνα ένας καθηγητής, και ενώ δεν υπάρχει καμία σταθερότητα, δεν είχαν σωστή εκπαίδευση τα παιδιά. Είναι άδικο ένα σχολείο που μπορεί να έχει έναν καθηγητή ο οποίος είναι μέσα στην τεχνολογία να κάνει ένα ποιοτικό μάθημα, ένα άλλο παιδί να έχει έναν καθηγητή ο οποίος μπορεί να μην είναι γνώστης της τεχνολογίας και να έχει υποδιέστερη η δυνατότητα μάθησης. Υπήρχαν κοινωνικές ανισότητες και εκπαιδευτικές ανισότητες. Mm-hmm. Οπότε δεν μπορεί το αποτέλεσμα φέτος των πανελλαδικών να είναι αντικειμενικό. Γιατί αν ένα πράγμα είναι εξαιρετικό στον τομέα της εκπαίδευσης ως προς την εισαγωγή στην τρίτο βάθμια, είναι η αντικειμενικότητα. Όλα τα παιδιά στα ίδια θέματα διαγωνίζονται και έχουν ένα κοινό στόχο. Τώρα μιλάμε για φοβερές ανισότητες. Μάλιστα. Και πάμε λίγο στο θέμα μας, συνεχίζοντας βασικά την όλη συζήτηση. Ναι. Αποτυχία ως οδηγός επιτυχίας. Ξέρεις τι έχω καταλάβει τόσα χρόνια, ότι ναι μεν όχι οι πανελλαδικές θεωρούνται ως ένα αντικειμενικό σύστημα με την έννοια ότι όλοι εξετάζονται στα ίδια μαθήματα και στα ναι. ίδια θέματα. Αλλά σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο η εισαγωγή στα πανεπιστήμια είναι δύσκολη, και εύκολη είναι η αποχώρηση, ναι. οι πανελλαδικές έχουν συνδυαστεί με την επιτυχία. Έχουν συνδυαστεί με το ότι αν δεν πετύχεις τις πανελλαδικές, τι θα κάνεις στη ζωή σου. Μπράβο, παροχημένη άποψη, ένα πάρα πολύ μεγάλο
πολυψηλοπύχη δυσκολίας, φόβου, άγχους στα παιδιά. Τι έχουμε να πούμε σε αυτούς που δεν θα τα καταφέρουνε? Αρχικά το θέμα ούτως ή άλλως έχει και μια κοινωνική προέκταση, γιατί δεν έχουμε μάθει να αποτυγχάνουμε σε πράγματα και ότι όντως μια αποτυχία μπορεί να μας οδηγήσει σε μια επιτυχία. Είναι μια προέκταση λίγο του κάθε εμπόδιο για καλό. Πρέπει να πεισμώνουμε και οι πανελλαδικές φυσικά δεν είναι το τέλος του κόσμου. Τάσο, η γνώμη μου εμένα καθαρά είναι ότι ένας εργατικός άνθρωπος, ο οποίος έχει ορίζοντες, έχει φιλοδοξίες, ακόμα και να έχει 45 πτυχία, δεν πρόκειται να εργαστεί. Ενώ ένας άνθρωπος που μπορεί να έχει τις βασικές γνώσεις, μπορεί να εξελίξει τον εαυτό του και να κάνει άπειρα πράγματα. Και έχω και παραδείγματα. Εξαρτάται το πώς το θέλει ο άνθρωπος. Ακόμη και μπορεί να γίνει και το ανάποδο. Κάποιος ο οποίος έχει με πτυχία να συνεχίσει να έχει την όρεξη, να δουλεύει παραπάνω, να ξέρει ότι. Το ιδανικό. Έτσι, όλα μαζί είναι. Γι' αυτό το λέω ότι για μένα είναι καθαρά στον άνθρωπο. Αν κάποιος θέλει να μάθει. Στο δικό μου το κράτος πληροφορικής. Αν κάποιος θέλει να μάθει και άλλες γλώσσες πληροφορικής, αν θέλει και άλλα πράγματα να μάθει για τον κλάδο του, θα πετύχει. Αυτό. Ναι. Αυτό είναι το ιδανικό, να εξελίσσεται και να υπάρχει το κίνητρο. Λείπουν οι κίνητρα. Συνεχίζω και φέτος να βλέπω παιδιά που έρχονται να συμπληρώσουν μηχανογραφικά και μου λένε, λέω, τι σ' αρέσει τίποτα. Είσαι σε ένα τομέα ο οποίος δεν σου αρέσει τίποτα, γιατί απλά μπήκες. Πόσα πτυχία έχουν δοθεί σε παιδιά τα οποία δεν θέλανε να σπουδάσουν τελικά ή δεν θέλανε αυτό που σπουδάσανε, και από οικονομικής απόψης και από διάφορες απόψεις. Δηλαδή που απλά κάνανε μετά ενδεχομένως ένα ΙΕΚ ή κάνανε μία τέχνη και τελικά εξελιχθήκανε. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της αποτυχίας, είναι ότι πρέπει να εκπαιδευτούμε και να εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας από μικρή ηλικία στο τι, πώς ξανασηκώνονται όταν πέφτουν. Δεν έχουμε μάθει να τσαλακωνόμαστε. Δεν είμαστε οι τέλειοι άνθρωποι. Χαρακτηριστικά έχω πει και ένα απλό παράδειγμα. Τι πρότυπα λίγο δίνουμε στα παιδιά μας? Ένα παράδειγμα, το πιο απλό που μπορώ να πω, είναι ακόμα όταν τη θέση του πάρκινγκ δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε ή παρετούμαστε. Όταν βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να απλά να παρκάρουμε, έτσι, μικρά καθημερινά προβλήματα. Μπορεί να παραιτηθούμε, να το βάλουμε αλλού. Αν τους οριζόμαστε, αποχωρούμε. Αυτά όλα είναι δείγματα παραίτησης. Πρέπει να δίνουμε από την αρχή στα παιδιά μας ερεθίσματα στη δυσκολία να μην παρετούνται, να μην τσατίζονται. Ναι, κατάλαβα. Φαίνεται αστείο. Όχι, αλλά καθόλου αστείο δεν είναι. Καθόλου. Αλλά είναι εκπαίδευση. Εκπαίδευση στο πώς διαχειριζόμαστε την αποτυχία μας στην επαγγελματικό μας τομέα. Πώς εκφραζόμαστε όταν αποτυγχάνουμε σε κάποιο project, στην εργασία μας, όταν δεν είμαστε τόσο δυνατοί. Βρίζουμε, παρετούμαστε. Παρετούμαστε από την εργασία μας επειδή, ας πούμε, τσακωθήκαμε μια φορά με τον εργοδότη μας, επειδή δεν καταφέραμε κάτι, επειδή είναι δύσκολος ο εργοδότης. Αχ, θυμάμαι, δεν θα ξεχάσω ένα περιστατικό. Μπορεί να σου φανεί, δεν είχε θέμα με εργοδοσία, αλλά θα καταλάβεις τι εννοώ. Ναι. Θυμάμαι όταν διεξαγόταν ακόμη το Καβάλα RC Show, κυρίες εποχές, κάνανε κάτι αγώνες ποδηλασίας για μικρά παιδάκια. Και θυμάμαι ότι ένα παιδάκι με το ποδήλατό του, πόσο να ήταν, 3-4 ετών. Το οποίο, όταν κατάλαβε ότι δεν θα κέρδιζε, σταμάτησε στη διαδρομή μέσα και έδειξε τα κλάματα. Μπράβο. Όταν το καταλάβαμε, στην αρχή απορούσαμε γιατί έκλαιγε, μετά όταν καταλάβαμε ότι έκλαιγε γιατί δεν είχε κερδίσει, μιλάμε, όλοι ήταν γύρω στην περιοχή, άρχισαν το χειροκροτούν και το λέγαν πάνε, προχώρα, τελείωνε. Είναι χαρτοκρύβος που λες. Έφυξες ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο συμφωνώ 100%. Το εντοπίζω στους αριστούχους μαθητές. Οι περισσότεροι αριστούχοι μαθητές, οι οποίοι έχουν συνηθίσει σε ένα 20, μπορεί να γράψουν ένα 18 και να μην μπορούν να το διαχειριστούν. Ή αργότερα, στον επαγγελματικό τους, στον επαγγελματικό τους χώρο, όταν ακούσουν κάτι λιγότερο από επιβράβευση, δεν μπορούν να διαχειριστούν την κατάσταση. Πρέπει να επιτρέψουμε στα παιδιά μας να πέφτουν ώστε να μπορούν να ξανασηκώνονται και να τα εκπαιδεύσουμε να ξανασηκώνονται. Δεν γίνεται να. Μακάρι να υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες στη ζωή τους. Δεν μπορεί να υπάρξει αυτό το πράγμα. Μια ζωή τέλεια. Δεν γίνεται. Και πώς το διαχειριζόμαστε αυτό? Βάζουμε πάντα μικρούς στόχους για τα παιδιά που έχουν αποτύχει και δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Και όχι μόνο για τα παιδιά, και για εμάς το λέω. Θέτουμε πάντα μικρούς στόχους, κάνουμε ένα restart. Γνωρίζουμε τον εαυτό μας, τις δυνατότητές μας και θέτουμε μικρούς εφικτούς στόχους. Μικρές επιτυχίες που θα μας οδηγήσουν στο απόλυτο.
Πόσα μπορούμε να μάθουμε για τις ικανότητές μας, αν κάτσουμε λίγο να δούμε. Ας δούμε λίγο ρομαντικά τον εαυτό μας, να αποδεχτούμε τις αδυναμίες μας, μέχρι πού μπορεί να φτάσουμε. Αυτό πρέπει να μάθει και ένα παιδί, γιατί υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν ξέρουμε εκ των πραγμάτων ότι δεν πρόκειται να γράψουν πάνω από 12 και θέλουν πυροσβεστική. Αυτό το παιδί θα απογοητευτεί, γιατί δεν ξέρει καν τις δυνατότητές του. Ναι, βέβαια. Ναι, και, ή το φορτίζουν ότι δεν είναι τεμπέλης γι' αυτό. Άρα, ή το δικό μου το παιδί, ας πούμε, είναι χαζό. Υπάρχουν και γονείς που εκφράζονται έτσι. Mm-hmm. Που δεν μπορεί να τα καταφέρει. Ούτε αυτό είναι ένας τρόπος να βάζουμε ταμπέλες και να προδικάζουμε καταστάσεις. Γιατί οδηγούμε ένα παιδί στην αποτυχία, οδηγούμε τον εαυτό μας σε μια αποτυχία. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό πρώτον να βάζουμε μικρούς στόχους ώστε να αρχίσουμε να πετυχαίνουμε μεγαλύτερους στόχους. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι ότι δεν πρέπει να αποθαρρυνόμαστε με τις δυσκολίες. Τώρα που μπορεί να έχουμε παιδιά, για παράδειγμα, τα οποία ενδεχομένως να μην περάσουν κάπου. Η απάντηση που θα τους δώσουμε δεν είναι απέτυχες ή δεν το έχουμε ή τι θα κάνουμε τώρα. Μην αποθαρρύνεσαι, να δούμε εναλλακτικές. Μήπως να ξαναδώσουμε. Εντάξει, ήταν μια τυχή στιγμή. Ήταν δεδομένο των συνθηκών, έγινε αυτό το πράγμα. Πάμε παρακάτω. Μέχρι να αρχίσουμε να θρυνούμε το τι συμβαίνει, έχουμε χάσει χρόνο για να δούμε την επόμενη κίνηση. Κατανοητό. Μάλιστα. Και το τρίτο φυσικά είναι να ακολουθήσουμε πρότυπα ανθρώπους οι οποίοι τους γονείς μας, αυτό λέω, ότι έχουμε όλοι μας την ευθύνη. Ο τρόπος ζωής μας να είναι ένα πρότυπο για τα παιδιά, ώστε να μάθουν να διαχειρίζονται και αποτυχίες και να ενθαρρύνονται και να συνεχίζουν και να παλεύουν και να μάχονται. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν από μικρή ηλικία. Δεδομένες της κατάστασης όμως για αυτοί που το βιώνουν τώρα, θέλει πολλή δουλειά. Η αυτό. Οποία πρέπει να έχει γίνει πολύ νωρίτερα. Από τα δεν πειράζει. Κάλιο αργά, παλιά αργό. Μη γίνουν περισσότερα λάθη. Σωστό και αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν,